Καλησπέρα. Με σαρδά μου που πήγα να ξεκινήσω. Καλησπέρα λοιπόν. Τι κάνεις Δημήτρη μου, είσαι καλά? Όχι, σε θαυμάζω. Τι? Βλέπω ότι έχεις μια έτσι φράβλα, μια άνεση, μια διάθεση καλή για Δευτέρα πρωί. Ωραία, πάρα πολύ καλή. Σκέφτομαι και το άλλο, το αυριακό, το μεταξύ μας, δηλαδή. Είναι ένα μεγάλο ταξίδι. Σκέψου και τους ανθρώπους που το κάνουν δικό σε αυτό το ταξίδι. Ναι, υπάρχουν και αυτοί. Και επειδή συνέβη και κάτι τραγικό χθες και έρχεται η Σουηδία, όσοι πάνε τόσοι να έρθουν. Ακούτε ΠΑΟ 24 εδώ στον Λιμπέρο. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά, δεν ξεκίνησε καθόλου καλά η χρονιά και δεν μιλάμε βέβαια για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, αυτό πάντα έπεται. Αλλά δεν γίνεται τώρα από την πρώτη εκδρομή οπαδών να υπάρχει τέτοιο περιστατικό και να υπάρχει νεκρός. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Πάλι η μοίρα χτύπησε τον ΠΑΟΚ. Αυτό πάλι δεν μπορεί να εξηγηθεί. Πώς συμβαίνει και κάθε χρόνο κάπου γύρω από ένα γήπεδο, έξω, μέσα, στα πέριξ, στο δρόμο, στις εθνικές οδούς, πάντα υπάρχει έτσι ένας νεκρός. Είναι φοβερό. Και ξεκινάει μια νέα σεζόν και λίγες ώρες πριν από το πρώτο παιχνίδι στη Λιβαδιά υπάρχει τέτοιο περιστατικό που δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Πως μια παρέα που πάει να κάνει το χαβαλί, το οποίο γίνεται σε αυτές τις εκδρομές από όλους, εμπλέκεται σε ένα τέτοιο περιστατικό, σε ένα τέτοιο μήλο, σε αυτή τη φάση που δεν περιμένεις με τίποτα να γίνει το κακό. Αυτό είναι το γεγονός που βέβαια σημαδεύει όλο το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι πάνω απ' όλα, αυτή είναι η πιο δύσκολη στιγμή. Σημάδεψε αυτό και το παιχνίδι, το κλίμα που επικρατούσε και στην κερκίδα. Και δεν υπάρχουν και λόγια, δηλαδή τι να πεις και να συλληπιθείς τους γονείς και τα λοιπά και τους φίλους και τι να πεις, δεν είναι. Πραγματικά χάνουν την αξία τους τα λόγια. Δεν υπάρχει κάτι να ευχηθείς για να τους βοηθήσεις. Ο χρόνος και αν. Τι είδε, αυτό δεν γίνεται, θα σε έχει πάντα βοηθήσει. Θα είναι πάντα ένα βάρος πάνω σου, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Κρίμα. Ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα η χρονιά. Εντάξει, κάποια στιγμή σαφώς θα πρέπει να πάμε και στα του γηπέδου, το πώς ξεκίνησε η χρονιά, αλλά βέβαια εκεί δεν είναι το πώς ξεκίνησε το πρωτάθλημα και αυτό το παιχνίδι, το πώς ξεκίνησε γενικά αυτή η σεζόν από τον Ιούνιο και μετά. Γιατί το ποδόσφαιρο φυσικά θα σε τιμωρήσει όταν το φέρεσαι άσχημα και το υποτιμάς και νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα ενώ δεν ξέρεις τίποτα. Το ποδόσφαιρο σε τιμωρεί. Και ο ΠΑΟΚ βιώνει αυτή τη τιμωρία και δεν ξέρουμε πόσο καιρό ακόμα θα τη βιώνει, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη. Η ομάδα που τελείωσε καλούτσικα τη σεζόν. Την τελείωσε άσχημα, αλλά γενικώς τελείωσε καλούτσικα μια σεζόν, να το θέσω έτσι. Έχει κάνει βήματα προς τα πίσω επί δύο μήνες. Σημαντικά βήματα προς τα πίσω. Και από όπου και αν το δεις, και από την προετοιμασία και από φυσική κατάσταση και από ρόστερ κτλ. Συνεχίζει να κάνει βήματα προς τα πίσω. Το έλεγα και νωρίτερα, είναι αδιανόητο ότι αυτό είναι το κύριο, πέρα από κάποιες υποθέσεις, όπως του Άρντα, πώς γίνεται μια ομάδα να ξέρει και να λέει και να στοχεύει και να πιστεύει και έτσι είναι ότι έχει 3-4 μεταγραφικές ανάγκες στα τέλη Ιουνίου, τέλη Μαΐου, και οι ανάγκες αυτές τέλη Αυγούστου να είναι πιο πολλές από όταν τέλη Ιουνίου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς το έχεις καταφέρει αυτό το πράγμα? Θέλει προσπάθεια, φίλε. Και είναι και τέλη Αυγούστου. Τέλει, τελειώνει. 21 έχουμε σήμερα. Ναι. Και αντί να λες ότι αυτή η ομάδα που ήταν ψηλοέτοιμη και καλή, της έμεινε πλέον άντε μια κίνηση, δύο το πολύ να κάνει έτσι την υπέρβαση, εδώ ψάχνεις μισή ομάδα. Μισή ομάδα ψάχνεις. Και με τη διαχείριση ψάχνεις ακόμα παραπάνω. Και δεξιά. Άντε ας πούμε ότι ο Λεβέκ θα πάει στην Άσα και θα του κολλήσουν δεν θα το πούμε αυτό. Ναι. 7-8 χρόνια μας έχει αποδείξει όλη η πορεία του ότι δεν θα το πούμε αυτό. Δεν θα το πούμε. Για ένα παίχτη που κάνει 10 μάτς σεζόν και τον πήρε ο ΠΑΟΚ.
και, στην πρώτη, και στο πρώτο μυϊκό πρόβλημα ούτε καν θλάση, δεν ανακοινώθηκε θλάση, λείπει 1,5 μήνα. Δεν το πούμε. Θέμα. Λέει δεν παίζει καλά ο Λέοβατς. Και ποιος να μπει? Ο Ιωσιφίδης? Ο Κωστάρας, φίλε. Ποιος να μπει? Εντάξει, βέβαια στη Σέντρα είχε πρόβλημα. Ο Γούναρης ήταν πολύ καλύτερος. Ναι. Αλλά... Ιωσιφιδάρα. Στόπερ, είχε ο Πάο Κανάκι από Στόπερ. Και ακόμα έχει. 20 Αυγούστου. Αμυντικό χαφ. Εκεί να δείτε γέλιο που δεν θα πάρουν αμυντικό χαφ. Εκεί να δείτε γέλιο. Γέλιο μέχρι δακρύων. Στην πιο μεγάλη ανάγκη που έχει ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά. Και ένα χρόνο, δεν το εννοώ. Ναι. Θέμα σεντερφόρ το οποίο προκύπτει. Εντάξει, ο Βιερίνια. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα. Από ό,τι έχει συμβεί, δεν ξέρω πόσος χρόνος χρειάζεται για να ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα. Και αν ξεπεραστούν, ο ΠΑΟΚ παίζει κάθε τρεις μέρες. Ακόμα και όταν θα έχει διακοπή, θα φύγουν πολλοί ποδοσφαιριστές. Δεν είναι απλά τα πράγματα, θα δουλέψει. Όταν θα φύγουν οι πιο σημαντικοί παίκτες της ομάδας. Κάτσε, πώς διεθνείς έχουμε? Είναι αρκετοί. Έστω και αν δεν παίζουν στις εθνικές, θα φύγει ο Τσίμερ, θα φύγει ο Πρίγεβιτς. Θα φύγουν νεαροί. Ποιοι άλλοι είναι? Θα έχει αρκετές απουσίες. Ο Σάχοφ, ο Βαρέλα. Έχει και άλλο. Ναι. Νομίζω ότι να το συνειδητοποιήσουμε ότι η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Και να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η χρονιά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα πάρουμε τώρα τελευταίες 10 μέρες. Θα έρθουν όλοι. Αυτό που πανηγυρίζουμε που θα έρθουν οι τελευταίες 10 μέρες παίκτες, δηλαδή. Δεν πανηγυρίζει κανείς. Εντάξει. Υπάρχει μεγάλος ανιορισμός και είναι και δικαιολογημένος. Δεν μπορεί να πει και τίποτα. Να σου πω. Είναι δικαιολογημένος. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι καλύτερο να παίρνει το τέλος γιατί έρχονται ευκαιρίες. Έναν. Έναν. Δύο, να κάνεις την υπέρβαση. Όχι πέντε και έξι. Α, ένα και δύο, όλοι περιμένουν κάποια ευκαιρία στο τέλος. Εντάξει, και εσύ πήγες στη Λαϊκή, πήγαινε να πάρεις την ντομάτα της τελευταίας ώρας που θα την πάρεις μέσα τιμή. Εσύ είσαι ικανός τελευταία στιγμή να πάρεις τον Γκεμπέρ. Εύκολα. Και να λες ότι έκανε και την υπέρβαση. Γιατί είναι. Διευθύνσεις Σλοβάκου. Ναι. Τέλος πάντων. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Είδαμε και τις άλλες ομάδες. Η εβδομάδα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για τις ελληνικές ομάδες, τις μεγάλες που διεκδικούν και συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Και για τον Ολυμπιακό που διεκδικεί 30 εκατομμύρια, το ποσό είναι αδιανόητο. Παίζει σε έναν αγώνα 30 εκατομμύρια ευρώ. Φοβερό είναι. Είδαμε την ΑΕΚ που επίσης. Βαράνε οι σέντερ φορ τους αντιπάλους όλη την ώρα. Εδώ δεν χαστού και λιβάγια το είδες. Ναι, ναι, το είδα. Και τα έχει κάνει και ο Μάτος αυτά, έτσι. Ναι. Δεν τα έχει κάνει και ο Μάτος, φυσικά τα λέμε. Δεν το είδε ο διαιτής, τώρα πώς δεν το είδε. Είναι παράξενο. Είδαμε την ΑΕΚ, είδαμε το Παναθηναϊκό. Καλούτσικο παιχνίδι, εντάξει, δεν ήταν και το σούπερ, αλλά... Καλό σου πλατανιάς. Ναι, ήταν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Με την άβρα του μπήκε ο Τσάβες, έβαλε το γκολ. Σε ανοιχτό γήπεδο. Ναι, και η πάση ήταν πολύ καλή. Και σοφάρισε αυτός ο ποδοσφαιριστής που το είπαμε και την προηγούμενη φορά που το φιλοξενήσαμε. Πώς καταφέρνει και η διατηρεί μια σταθερότητα, δηλαδή ξέρεις τι θα σου δώσει. Επειδή έχει μια λόγια. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι θα έπρεπε να μείνει, ότι θα έκανε στον ΠΑΟΚ διαφορά. Εγώ το λέω αυτό και πάλι εξηγήθηκε στο σχόλιο που έγραψε. Εγώ έγραψα απλά ότι μας τρολάρει το σύμπαν. Ναι, ναι. Δεν έγραψα ότι να παίρνει να έμενε ο Κοροβέσης και ξέρω εγώ. Δεν έγραψα αυτό το πράγμα. Να μην μπερδευόμαστε. Εγώ λέω ότι απλά σε μια ημέρα ποδοσφαιρικά που ήμασταν κάκιστοι, σε τρολάρει το σύμπαν με το Ζάιρο να κάνει assist, το Χάρης να κάνει assist. Στο Άντρεχτ Σέντρουιτ και είναι διπλό Σέντρουιτ και τον Κοροβέση να σκοράρει. Και δεύτερο γκολ σκοράρει και δεν το μέτρησε. Ναι. Σε πολύ παράξενη φάση που μάλλον δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ. Έχουμε μια πρώτη εικόνα λοιπόν από το πρωτάθλημα.
που είπαμε ότι ό,τι και να λέμε για το ποδόσφαιρο, σημαδεύεται αυτό το πρωτάθλημα από το πολύ άσχημο περιστατικό το οποίο συνέβη στη Λιβαδιά με τον φίλο του ΠΑΟΚ από τη μεταμόρφωση της Χαλκιδικής. Καλό ΠΑΟΚΣΑΚΙ. Πολύ καλό ΠΑΟΚΣΑΚΙ. Έφυγε από τη δουλειά του, δεν πρόλαβε το λεωφορείο, πήρε το τρένο μόνος του. Όλα αυτά. Για να πάει να δει την ομάδα του. Μεγάλη λίστα. Μεγάλη λίστα, πραγματικά τεράστια η λίστα. Τι να πω, προσοχή, τίποτα άλλο. Καλημέρα, μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Ένας πρώτος φίλος γράφτηκε ότι εκείνος ο Χάφτη Σαντζέ, λέγεται τον Εντόι, εγκαταλείφθηκε λόγω Στανόγιωβιτς και 4-4-2. Σωστά, ρωτάει. Νομίζω πως όχι. Τώρα ξεχάστηκε, υπέγραψε στην Championship της Αγγλίας, στη West Brom, κάπου σε κάποια ομάδα της Αγγλίας υπέγραψε. Δεύτερη κατηγορία, όχι η Premier. Στην, καλή κατηγορία της Championship, εντάξει. Καλή, δυνατή. Κουτί είναι για εκεί. Ναι. Ήταν στόχος βεβαίως, έγιναν οι συζητήσεις. Κάποια στιγμή αποφασίστηκε και δεν θα σου δώσει κάτι διαφορετικό αυτός. Όταν το μελέτησα στο μυαλό μου, δηλαδή, και αυτός με λίγες επαφές με την μπάλα, κινείται χωρίς αυτήν, να βγει κρυφός. Εμείς βγαίνουμε κρυφοί, αλλά φανερή δεν μπορούν τα παλικάρια, που θα έλεγε και ένας γνωστός μου. Δεν θέλω να τα ανοίξω τώρα και άμα τα ανοίξω, αρχίσω, άστε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι απλό. Μια ομάδα δεν στείνεται 20 Αυγούστου, είτε από προπονητή, είτε από παίκτες, είτε από οτιδήποτε. Ωραία, δεν έχει λειτουργήσει τίποτα σωστά. Περιμένουμε να δούμε, μπας και λειτουργήσει στη διάρκεια. Ποιος φταίει? Με αυτή η ερώτηση, ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Δηλαδή, τι να πει, δηλαδή, αυτονόητα. Τι να πει ποιος φταίει? Τι να πει, δεν φταίει ο Ζαβίδης? Τι να πει, δεν φταίει ο Μίχελ? Ο ΠΑΟΚ φταίει. Αυτό. Τα πρόσωπα τώρα. Ο ΠΑΟΚ. Αυτοί που είναι στον ΠΑΟΚ. Τι, ποιος φταίει? Να σταυρώσουμε έναν. Τα γνωστά, τα τετριμένα, τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά και τον Στέφανο Αθανασιάδη, ο οποίος έχει πάρει την αποφάση να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα και σε άλλη χώρα. Η Μακάμπι Χάιφα του έδειξε ότι τον θέλει πάρα πολύ και τον έπεισε να πάει στο Ισραήλ. Εκείνος με το που βρήκε μια δεύτερη έτσι ευκαιρία μέσα στο καλοκαίρι ήθελε να φύγει. Παρά το ότι του φέρεται πάρα πολύ καλά ο Λουτσέσκου και του έδειξε και του το είπε και δημόσια και να τον βάλει θέλε χθες, να βρει τον τρόπο να τον κρατήσει, δεν μένει ο Αθανασιάδης. Δεν θέλει, δεν πιστεύει ότι μέσα από τον ΠΑΟΚ θα ξαναβρει τον εαυτό του. Ο ΠΑΟΚ, είπα, δεν έχει κανένα πρόβλημα, τον παραχωρεί χωρίς χρήματα με ένα ποσοστό μεταπόλησης. Πολύ ιδιαίτερη στιγμή και τουλάχιστον τώρα στο φεύγα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια συγκίνηση, υπάρχει ένα τουλάχιστον θετικό αντίο, κάποια καλά λόγια από πάρα πολλούς που μπορεί και να το άσκησαν πολύ σκληρή κριτική. Τώρα στο τέλος σαφώς τα καλά μένουν, όσα προσέφερε ο Αθανασιάδης στον ΠΑΟΚ, πήρε και πάρα πολλά βεβαίως από τον ΠΑΟΚ. Και μια καλή κουβέντα για να συνεχίσει να βρει τον εαυτό του, να καταφέρει να ξεπεράσει τα προβλήματα αγωνιστικά τα οποία αντιμετωπίζει εδώ και ένα χρόνο. Έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες από όλους για να τον βοηθήσουν, δεν τα κατάφερε να βρει τον εαυτό του και πάρθηκε αυτή η απόφαση να αποχωρήσει. Και ακούσαμε τον Λουτσέσκου να θέτει ξεκάθαρα θέμα ενίσχυσης στη συγκεκριμένη θέση. Το είπε έτσι ορθά κοφτά, δεν έκανε ούτε πολιτική ούτε γύρω-γύρω. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος ότι ο ΠΑΟΚ σαφώς πρέπει να ενισχυθεί στη θέση του center forward. Δηλαδή δεν τον καλύπτει η παρουσία του Πρίγιοβιτς, του Κουλούρη και του Μακ, που σαφώς μπορεί να παίξει και στην κορυφή της επίθεσης. Η άποψή του είναι, την αναφέρουμε. Και κάπως έτσι μεγαλώνει και η λίστα των εκκρεμωτήτων που έχει ο ΠΑΟΚ με τα γραφικά στα τέλη Αυγούστου.
Για ό,τι έγινε στη Λιβαδία θα τα πούμε σε λίγο με τον Γόρτον Ατρίδη και κυρίως να μας δώσει στοιχεία και να μας περιγράψει για αυτό το, τον χώρο εκεί, γιατί δεν το χωράει ανθρώπινος νους πώς μπορεί να χάθηκε ζωή ανθρώπινη σε αυτό το χώρο εκεί στη, στο κέντρο της Λιβαδιάς και το τι συνέβη, αλλά βέβαια και το τι ακολούθησε του αγώνα με τις δηλώσεις, τα σχόλια και την κριτική για την ισοπαλία του ΠΑΟΚ, την απώλεια των δύο βαθμών, με την κακή απόδοση όλων των παιχτών και τις ευθύνες που φυσικά έχει και ο προπονητής, γιατί νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι έτσι και αλλιώς έχει στα χέρια του μια μπερδεμένη ομάδα, μια κακοδουλεμένη ομάδα αυτό το καλοκαίρι, την οποία χθες με τις πολλές αλλαγές και σε πρόσωπα και σε σχήμα και σε θέσεις την μπέρδεψε ακόμα περισσότερο. Νομίζω και στο κουτσάρισμα έγιναν λάθη την ώρα του αγώνα και όλα αυτά συνηγόρησαν τέλος στο ΠΑΟΚ να λέει και μπράβο στο ΡΕΙ που κράτησε το 0 και πήρε και ένα βαθμό. Η απόκριση του ΡΕΙ στο πλασί του Γιουσούφ είναι εκπληκτική. Γενικώς όλη η συμπεριφορά του νομίζω είναι πολύ θετική. Όλη η συμπεριφορά του, όλη η αντίδρασή του, όλο αυτό που βγάζει στα καλά και στα άσχημα είναι πολύ θεαρρυντικό, νομίζω. Ναι, το ζει. Δεν είναι άνευρος. Ναι. Αρκεί να μην τον παρασύρει αναβρύλα γενικότερη. Ναι. Γιατί αυτό συμβαίνει. Έρχεται άλλος καθορμένος και γίνεται σε 6 μήνες να πούμε τον παρασύρει το ρέμα. Άντε με την ευθεία γραμμή. Άντε τώρα. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα. Μηνύματα δικά σας γράφετε FM. Αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Της Πέμπτης ο ΠΑΟΚ παίζει στη Σουηδία σε ένα από τα πιο βόρεια σημεία της Ευρώπης στα οποία έχει βρεθεί, νομίζω στο πιο βόρειο σημείο της Ευρώπης που έχει παίξει ποτέ στην ιστορία του. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα μπορέσετε να δείτε τον αγώνα σε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που διοργανώνεται στο Ρίτσι Καζίνο και στο Θέατρο Βεργίνα. Η είσοδος βεβαίως είναι άνω των 21, πάντως μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις εδώ μέσα από την εκπομπή. Τηλεφωνικά, με ένα από τηλέφωνο, όχι με μηνύματα, 23 10 87 888, και κερδίζετε διπλή πρόσκληση με είσοδο στο καζίνο, με απεριόριστη μπύρα, κληρώσεις στο ημίχρονο για ταξίδια, φανέλες του ΠΑΟΚ, πολλά άλλα δώρα. Όλα αυτά μέσα από το Ρίτσι Καζίνο, που είναι επίσημος χορηγός και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έτσι, μόνο τηλεφωνικά 23 10 87 888, για να βρεθείτε βράδυ Πέμπτης στο καζίνο για να δούμε τον ΠΑΟΚ και αν καταφέρει με ευκολία ή όχι να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του και φέτος στους ομίλους του Europa League. Την Παρασκευή είναι και κλήρωση για αυτή την διοργάνωση, όπου θυμίζω υπάρχει και μια πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να είναι στους ισχυρούς, να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Ναι. Αν συνεχιστούν κάποιες εκπλήξεις, αν μείνει έξω η Φενέρ από τους Σκοπιανούς. Πώς είμαστε. 2-0 η Βαρντάρ κέρδισε τη Φενέρ. Ναι. Σκόπια. Αν μείνει έξω η Μπριζ από την ΑΕΚ. Αν μείνει έξω ο Άγιαξ από τη Ρόζεμπορκ που έχασε μέσα στην Ολλανδία. Είναι 4 ομάδες. Και άλλη μία. Η Ζενίτ από την Ουτρέχτη. Αν μείνουν και οι 4 έξω, ο ΠΑΟΚ θα είναι ισχυρός. Λοιπόν, πάμε να... Πάμε να δούμε όλα όσα συνέβησαν χθες και κυρίως πριν τον αγώνα. Ναι, θα μας την κάνει. Ναι, καλά. Με τον Γρηγόρη τον Ατρίδη, ο οποίος κάλυψε όλη αυτή την αποστολή που ήταν δύσκολη και κακή, κακή σίγουρα, στη Λιβαδιά. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
πολύ δυσάρεστο νομίζω το ταξίδι για όλους. Πολύ δυσάρεστη ημέρα γενικώς και για τους ντόπιους, για όλο το ποδόσφαιρο. Πώς πρώτα απ' όλα κυκλοφόρησε αυτή η φήμη πάρα πολύ γρήγορα έτσι ξαφνικά για ένα δυστύχημα, για κάτι το οποίο έχει συμβεί στη Λιβαδιά? Ναι, ναι. Φτάσαμε, σκεφτείτε, επειδή και εμείς ξεκινήσαμε χθες για να βρεθούμε στη Λιβαδιά, νωρίς το μεσημέρι, και με το που είχαμε σταματήσει κάπου για να φάμε κάτι στην πόλη και στη συνέχεια να βρεθούμε στο γήπεδο, συναντούσαμε πάρα πολύ κόσμο από παρόν του ΠΑΟΚ, γιατί ήταν και πολλοί εκδρομείς από την Θεσσαλονίκη, είχε και εκδρομείς από την Αθήνα, περισσότερο όμως από την Θεσσαλονίκη. Ήταν πάνω από 600-700, ε? Ναι. Είχε την πρεμιέρα, έχει και καλό καιρό. Γιατί σκέψου, είναι ένα γήπεδο στο οποίο γενικά ταξιδεύουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Πόσο καιρό θα κάνουν να ξανά τον ΠΑΟΚ σε μάτς πρωταθλήματος? Είναι και αυτό. Εννοείται. Για τα άλλα εκτός έδρας είναι κάτι Λάρισα, κάτι. Εθνικά τέλος πάντων κάτσι, άλλοι ΠΑΟΚ ερχόντουσαν όλο ένα και περισσότεροι. Έχουμε δει μια παρέα από νεαρούς φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι όλοι παγωμένοι. Ο ένας πιάνει το κεφάλι του, γιατί μόλις έχει συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει, λέει στους υπόλοιπους ότι ο Τάδε έχει χάσει την ζωή του, δεν μπορεί να καταλάβει κανένας σε ποιον αναφέρεται, τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχει μια έντονη έτσι φημολογία ότι μπορεί να έχει συμβεί κάποιο δυστύχημα από κάποιον οπαδό ο οποίος ερχόταν, αλλά στην πορεία υπάρχει και αυτή η διευκρίνηση ότι το δυστύχημα έχει συμβεί μέσα στην πόλη της Λιβαδιάς, σε ένα νερόμπλο, σε ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει ότι συνέβη, και τις πρώτες ώρες, εκτός από την παγωμάρα, γιατί υπήρχε θάνατος οπαδού, υπήρχε και έτσι μια αμφισβήτηση και πάρα πολλά ερωτηματικά για το τι ακριβώς συνέβη για να χάσει ένας νέος άνθρωπος την ζωή του. Όπως καταλαβαίνετε, μετά η είδηση πραγματικά κυκλοφόρησε σε όλη την πόλη. Εννοείται αρχικά απασχόλησε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, αλλά στη συνέχεια ήταν το μόνιμο θέμα που συζητούσαν όλοι, και ήταν όλοι οι άνθρωποι στη Λιβαδιά παγωμένοι, γιατί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Μεταφερθήκαμε και εμείς στο σημείο στο οποίο έγινε το Είναι το κεντρικό σημείο. Ναι, είναι ένα σημείο στο οποίο εκεί έχει κρεμούμενα νερά αρκετά ψηλά, και επειδή είναι και πλακόστρωτο εκεί, είναι ουσιαστικά το τουριστικό θέατρο της περιοχής. Έχει ταβέρνες, έχει σημεία στα οποία ο κόσμος μπορεί να πιει καφέ, έχει αρκετούς επισκέπτες. Όσοι πηγαίνουν στη Λιβαδιά επιλέγουν το συγκεκριμένο σημείο, γιατί είναι και πολύ όμορφο, μπορούν να βγάλουν φωτογραφίες και γενικότερα μπορούν να περάσουν με ωραίο τρόπο την ώρα τους. Είχε και αρκετό κόσμο, αλλά πραγματικά συνέβησαν όλα τόσο γρήγορα που κανένας δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς είχε γίνει. Καταλάβει πώς ακριβώς έγινε το κακό μετά από όλο το ρεπορτάζ και από μαρτυρίες φίλων του κυρίου? Ήταν μια παρέα από παιδιά τα οποία επέλεξαν λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι να ανέβουν ψηλά στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκονται, έχει 2-3 νερόμυλους. Είναι έτσι χαρακτηριστικό της περιοχής, και σε αυτούς τους νερόμυλους, μάλιστα, όπως και στα τρεχούμενα νερά, γιατί είναι πολύ ωραίες εικόνες εκεί στο συγκεκριμένο σημείο, πολλοί κόσμος βγάζει φωτογραφίες. Τώρα, στην παρέα του φίλου του ΠΑΟΚ, καθόντουσαν εκεί κοντά σε αυτόν τον νερόμυλο, ο οποίος είναι κάτω ακριβώς από μια ταβέρνα, και εκεί που καθόντουσαν θέλησαν έτσι να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες, και πέρασε για κακή του τύχη του αδικοχαμένου οπαδού η σκέψη να μπει μέσα στον νερόμυλο, ο οποίος εκείνη την ώρα ήταν στάσιμος. Γενικά έχει 2-3 νερόμυλους, οι οποίοι αρκετές στιγμές είναι στάσιμοι, και κάποιες άλλες στιγμές μπορεί είτε με τον έντονο αέρα είτε με το τρεχούμενο νερό να μπουν σε κίνηση και στη συνέχεια θα σταματήσουν. Όταν ήταν σταματημένος ο νερόμυλος, ο οπαδός του ΠΑΟΚ επέλεξε να μπει στο εσωτερικό του νερόμυλου και έκανε κάποια βήματα ουσιαστικά για να κινήσει τον νερόμυλο. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος νερόμυλος ζυγίζει τόνους. Ναι. Και από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην ταχύτητα που ξεκίνησε να παίρνει ο νερόμυλος. Το χειρότερο από όλα είναι ότι
πολύ νωρίς, πριν πάρει πολύ μεγάλη ταχύτητα, τουλάχιστον αυτό μας είπαν άνθρωποι που ήταν εκεί και άνθρωποι που τα βέρνα, ουσιαστικά πανικοβλήθηκε πάρα πολύ και έψαχνε τρόπο για να το σταματήσει ή και για να φύγει. Και τώρα υπάρχουν δύο μαρτυρίες, η μία ότι έχει στραβοπατήσει πάνω στον πανικό του και έτσι έχει χάσει την ζωή του, και η άλλη ότι δοκίμασε με κάποιο τρόπο, γιατί δεν έβρισκε διαφυγή και δεν υπήρχε διαφυγή άμα δεν σταματούσε ο νερόμυλος εξωτερικά, για να μπορέσει σε εντελώς σταματημένο νερόμυλο να ξαναβγεί ανάμεσα από τα σίδερα. Προσπάθησε να πηδήξει και κάπως έτσι έχασε με πολύ άσχημο τρόπο την ζωή του. Από τη στιγμή που αυτοί οι νερόμυλοι κινούνται, δεν έπρεπε να απαγορεύεται η προσέγγιση τους? Ναι, σίγουρα θα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερα περιφραγμένο το σημείο. Ο συγκεκριμένος νερόμυλος, γι' αυτό λέμε ότι όλα πραγματικά έγιναν λες και έπρεπε να συμβεί αυτό το κακό στον οπαδό του ΠΑΟΚ. Ο συγκεκριμένος νερόμυλος είναι ο μοναδικός ο οποίος βρίσκεται τόσο κοντά σε πρόσβαση από κάποιον πεζό, γιατί οι υπόλοιποι είναι στα τρεχούμενα νερά πολύ χαμηλότερα και πρέπει να κάνεις πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τους προσεγγίσεις. Και σίγουρα σε αυτό το νερόμυλο, ο οποίος είναι κάτω και από αυτή την ταβέρνα, θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη περίφραξη για να προστατευτεί αυτή η κακιά στιγμή και αυτό το ενδεχόμενο που κάποιος θα πλησίαζε, κάποιος που μπορεί να γλιστρούσε και να έπεφτε, παρότι δεν είναι και πάρα πολύ έτσι εύκολο να συμβεί αυτό, αλλά σίγουρα θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προστατευμένο το σημείο. Εννοείται ότι με το που συνέβη το περιστατικό, οι φίλοι του αδικοχαμένου οπαδού που ήταν εξωτερικά και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, έχουν παγώσει, έχουν σοκαριστεί, ξεκινούν να κλαίνε, γιατί αυτό που έζησαν μπροστά τους είναι μια φρικτή εμπειρία, είναι κάτι πραγματικά σοκαριστικό. Έχουν σοκαριστεί και έχουν αντιληφθεί τι έχει γίνει και οι άνθρωποι πάνω από την ταβέρνα. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία και η πυροσβεστική, εννοείται και ότι έχει κληθεί ένα ασθενοφόρο. Προφανώς όμως ήταν ακαριές ο θάνατος και δεν μπορούσε να συμβεί το παραμικρό. Το μόνο που έτσι έκαναν οι άνθρωποι και της αστυνομίας και από το νοσοκομείο που ήρθαν, αλλά και της πυροσβεστικής, είναι να διαπιστώσουν το τραγικό της υπόθεσης, να πάρουν το παιδί με το ασθενοφόρο να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο, και απλά στη συνέχεια η πυροσβεστική είχε και αυτόν τον άχαρο όλο να καθαρίσει από τα αίματα και από το ό,τι ακριβώς συνέβη. Όσο και έτσι, δεν ξέρω αν μπορώ να το περιγράψω και να το μεταφέρω. Ήταν όλοι τόσο σοκαρισμένοι και τόσο παγωμένοι. Βλέπαμε μόνιμα σκυμμένα κεφάλια και οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έκλαιγαν πραγματικά, είτε το ήξεραν το παιδί είτε δεν το ήξεραν. Εννοείται ότι μιλάμε για μια πολύ άδικη απώλεια ενός νέου ανθρώπου. Κανενός στο μυαλό δεν μπορούσε να το χωρέσει. Και ήταν συγκλονισμένοι και οι άνθρωποι από την τοπική κοινωνία, και αυτοί από πάνω από την ταβέρνα και όλοι οι υπόλοιποι. Σταδιακά, αργότερα και από εμάς που βρεθήκαμε στο σημείο, είχε πολύ κόσμο που ανέβαινε για να δει τον νερόμυλο και να προσπαθήσει να καταλάβει, γιατί πολλοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι υπήρχε απώλεια ανθρώπου, ναι, που έχασε τη ζωή του μέσα σε ένα νερόμυλο, και ήθελαν να δουν πού συνέβη το συμβάν και να ρωτήσουν πώς συνέβη. Νομίζω ότι όλο αυτό το περιστατικό είχε γενικότερα αντίκτυπο και στην προσέλευση στο γήπεδο, κυρίως μιλώντας για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που ήταν γέμισαν αυτό το πέταλο, αλλά ήταν ακόμα περισσότεροι αυτοί που βρέθηκαν στην Λιβαδιά. Αρκετοί επέλεξαν να βρεθούν στο νοσοκομείο από νωρίς και να θελήσουν ουσιαστικά σταδιακά να σταθούν και δίπλα στους ανθρώπους να μεταφέρουμε και μια ιστορία που έχει κυκλοφορήσει διαδικτυακά, κάνει ακόμα πιο τραγικό το περιστατικό. Δεν είχε προλάβει τους φίλους του που κατέβαιναν στη Λιβαδιά και επέλεξε να κατέβει μόνος του με τρένο τελικά για να τους συναντήσει, κάνοντάς τους ουσιαστικά και μια έτσι έκπληξη ότι κατάφερε τελικά να έρθει στο παιχνίδι. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πραγματικά μιλάμε για μια ιστορία που δυστυχώς θα τη θυμόμαστε για πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο, και να ευχηθούμε εννοείται και πάλι καλή δύναμη στους ανθρώπους του που πραγματικά μετρούν μια τεράστια απώλεια. Όλο αυτό επηρέασε γενικότερα το βράδυ, έτσι και την παρουσία φίλων και το κλίμα στο γήπεδο. Πάνω βέβαια δεν αναρτήθηκαν πολλά συνθήματα που έχουν έτσι σχέση με ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή.
πολύ παράξενο το κλίμα. Πριν μια παρένθεση, έβγαλε ανακοίνωση Super League το συγκεκριμένο θέμα. Σύσσαμε η ποδοσφαιρική οικογένεια της Super League εκφράζει τη βαθιά οδύνη και συλληπείται θερμά τους οικείους του φιλάθλου Χρήστου Μπακόλα για το τραγικό δυστύχημα που συγκλώνησε όλους τους φιλάθλους ανεξαρτήτως συλλογικής προσπάθειας. Κάποια στιγμή στην αρχή του δευτέρου χρόνου λίγο άνοιξε το μάτς, άρχισαν οι φάσεις να γίνονται καλύτερες για τον ΠΑΟΚ, έδειχνε ότι μπορεί να σκοράρει. Τελικά δεν κατάφερε, έμεινε το 0-0. Όλα αυτά τα είδαμε βεβαίως και τηλεοπτικά. Δεν υπήρχε διάθεση από κανένα ποδοσφαιριστή να μιλήσει και γι' αυτό το λόγο ενδιαφέρον. Ήταν αρκετά έτσι, διαφορετική η συνέντευξη τύπου του Λουτσέσκου, ο οποίος με αφορμή το γεγονός ότι έχουν γίνει όλα πολύ γρήγορα με την έλευσή του στον ΠΑΟΚ, ίσως ανεξάρτητα αν και ο ίδιος είναι γενικά πολύ εκφραστικός, ήταν πολύ περιγραφικός στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε το παιχνίδι. Ανέλησε και στο εισαγωγικό του σχόλιο, το οποίο διήρξε πραγματικά πάρα πολύ και μας έκανε εντύπωση, με πολλές διαφορετικές. Όλα αυτά τα χρόνια γενικά μιλάει πολύ. Περιέγραψε πολύ από τον οποίο εκείνος είπε ερωτήσεις που έφτασε και 2-3 φορές στην νοοτροπία. Δηλαδή, γιατί ήταν και προϊόν ρεπορτάζ όλες τις προηγούμενες ημέρες. Και ήταν ουσιαστικά και μια αντικρουόμενη πληροφορία σε αυτό που τελικά συνέβη, ότι δηλαδή ο Λουτσέσκου ήθελε τον παίκτη, τον υπολόγιζε, είχε κάνει διάλογο μαζί του από τις πρώτες ημέρες τις οποίες βρέθηκε στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Έχει ζουμί και είχε ότι ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος να πάρει επιθετικό. Θα είναι παρόμοια με αυτά του Αθανασιάδη, θα το δούμε όμως και πιο συνολικά το ζήτημα, να συνδυάσουμε χαρακτηριστικά, να δούμε χαρακτηριστικά επιθετικού που μας λείπουν με βάση τους υπόλοιπους που έχουμε στο ρόστερ. Εγώ δέχομαι ως έτσι, προσωπική άποψη ότι ο Λουτσέσκου μπορεί χθες να μην ήταν και σε τόσο καλή ημέρα, όπως και η ομάδα του, και σε επίπεδο των πρώτων επιλογών του, αλλά και στις αλλαγές που μπορεί να έκανε από τον πάγκο, αλλά έδειξε σε πολύ μεγάλο βαθμό, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι αν δεν υπάρξουν πράξεις και αποτελέσματα το επόμενο χρονικό διάστημα, ότι γνωρίζει αρκετά καλά την ομάδα του και σε επίπεδο ρόστερ και ότι αγωνιστικά έχει πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία, την οποία βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν μπορεί να περάσει στην ομάδα του και αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να βελτιωθεί επί των ημερών του και να έχει πολύ καλύτερη εικόνα από την πολύ κακή που είχε χθες κόντρα στο Λιβαδιακό. Για τον Κρέσπο, για να δούμε ένα προς ένα τις επιλογές του, για τον Κρέσπο είπε ότι χρειαζόμασταν καλύτερη ισορροπία μέσα στο γήπεδο. Ναι, είπε ότι χρειαζόμασταν καλύτερη ισορροπία και ήθελα να χρησιμοποιήσω έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος με βάση τις υπόλοιπες επιλογές μου στην δεκάδα θα μπορούσε να μας βοηθήσει στις σημαίνες φάσεις τόσο στην επίθεση, όταν εμείς δηλαδή κάναμε επίθεση, αλλά και στην άμυνα. Δεν θα μπορούσα να ρίξω κι άλλο τον μέσο όρο του ύψους των ποδοσφαιριστών μου και να χάσω και από αέρος στις στιμένες φάσεις. Γιατί ότι ήταν πολύ ψηλή η ομάδα του Λεβαδιακού. Πολύ ψηλή. Ναι. Και είπε ότι γνωρίζω ότι δεν είναι η θέση του, ότι ανταποκρίθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι είχαμε πρόβλημα από την πλευρά του στα τελευταία 20 μέτρα, όταν δηλαδή μπορεί να ανέβαινε σωστά και πάρα πολλές φορές ο Κρέσπο και το έκανε και από το πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν μπορούσε να καταφέρει είτε να συνδυαστεί με τον εξτρέμ μπροστά του, είτε όταν εκεί πάσεις δεν ήταν σωστές, με λάθος έντρες, λάθος πάσες, με πράγματα τα οποία στέρισαν από τον ΠΑΟΚ την επιθετικότητά του σε αρκετές περιπτώσεις. Φαντάσου και τον Κρέσπο από τη μία, αυτόν τον Λόβατς από την άλλη. Πάνε πλευρές, γεια σας. Ανήγγειλε αυτό που είδαμε στην πορεία, ότι θα υπάρξει μια διαφορά σε ένα σχηματισμό. Είπε ότι ήταν ένας παίκτης ο οποίος κλήθηκε να παίξει ένα λίγο διαφορετικό ρόλο σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι ήταν πολύ κινητικός. Προσπάθησε να παίξει το ρόλο του συνοδικού κρίκου και να βγει να πάρει μπάλες και να παίξει με την ομάδα στην επίδεση. Αλλά νομίζω ότι παραδέχτηκε. Τα πρώτα 20 λεπτά δεν πρέπει να κούπησε την μπάλα. Και στη συνέχεια, πήρε πρωτοβουλίες, αλλά δεν έκανε το κάτι ιδιαίτερο. Δεν έκανε και λάθος. Πρέπει να στάθηκε, γιατί είπε ότι αντιλαμβάνομαι ότι στο αποτέλεσμα της υπόθεσης για την επιλογή του ΜΑΚ μπορεί να μην ήταν και αυτό που θα θέλαμε. Και γενικά μέσα στο παιχνίδι, όταν θες να βάζεις τον Μπίσεσβαρ, γιατί έχει λογική να βάζεις τον Μπίσεσβαρ,
και κάνεις όλες τις αλλαγές. Ο μεσοεπιθετικός που πρέπει να βγει πρώτος μάλλον είναι ο Μακ. Παρά την εμπειρία, την ποιότητα κτλ. Οι άλλοι δεν είναι καλύτεροι. Ο Ερίκε σίγουρα και ο Λιμιός. Εντάξει, νεαρός είναι. Όχι, είναι σίγουρα καλύτερο. Ήταν σίγουρα καλύτερο στον Δημήτρη και πολλές προσπάθειες πήρε και δεν κρύφτηκε. Και στις μία-δύο περιπτώσεις που ο Πάουκ στο Κάκι στο πρώτο του ημίχρονο προσπάθησε να γίνει απειλητικός, ήταν από μία-δύο εμπνεύσεις του Λιμιού. Ένα σουτ του έξω από τη μεγάλη περιοχή που προσπάθησε να φνηδιάσει τον Επασί και άλλη μία προσπάθεια με μία σέντρα από τα δεξιά. Οπότε σίγουρα αυτή η αλλαγή είναι αποτυχημένη. Βέβαια, άμα διαβάσουμε διαφορετικά και το νόμισμα, μπορούμε να πούμε ότι την Πέμπτη ο Λουτσέσκου δεν έκανε μόνο πολύ στοχευμένες και σωστές αλλαγές οι οποίες τον βοήθησαν να ανατρέψει το εις βάρος το αποτέλεσμα, αλλά στο χθεσινό παιχνίδι το πρόβλημα είναι ότι εξ' από τα δικά του λάθη και οι παίκτες που επέλεξε δεν τον βοήθησαν καθόλου. Δηλαδή αρχικά δεν έκανε λάθος με το ποιον αντικατέστησε. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Την Πέμπτη Μπίσες Βαρ υπήρχε? Όχι, είχε πολλά. Σάχοφ υπήρχε? Όχι. Ωραία. Όχι, όχι, εννοείται και να δεν ήταν και καθόλου και γι' αυτό το λόγο. Εγώ καταλαβαίνω τι κάνει ο Λουτσέσκου. Βρίσκει μια ομάδα που είναι ανέτοιμη, προσπαθεί να τη διαχειριστεί, σκέφτεται ότι την Πέμπτη έχει παιχνίδι στόχου. Το αντιλαμβάνομαι και εγώ στη θέση του θα έκανα ρωτέσιο, δεν το συζητάμε χωρίς καμία κουβέντα. Έχει δίκιο 100% που φρεσκάρει κάποιους παίκτες. Γιατί παρά το 3-1, επειδή εδώ είμαστε και λίγο χαβαλέδες, δεν είναι εύκολο το παιχνίδι σου ιδέα έτσι όπως είμαστε. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο έτσι όπως είμαστε. Καταλαβαίνω γιατί βάζει τον Κρέσπο. Το καταλαβαίνω. Γιατί δεν είναι μόνο ότι πρέπει να δέσει τα ύψη, πρέπει να κολλήσει τα μαρκαρίσματα, είναι και το ότι τα υπόλοιπα στόπερ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Χρειάζεται πιο αμυντικό γυμνάσιο. Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ, ναι. Σταύρο, ότι έχει παραλάβει και έναν πλάγιο μπακ στα δεξιά, εντελώς ανενεργό, γιατί προηγούμενος προπονητής δεν ήταν πουθενά. Ναι, δεν είναι. Ο Δημητράκης δεν ήταν έτοιμος να μπει. Εντάξει, το καταλαβαίνω του Κρέσπου όλα καλά. Με τον Λέοβατς έτσι όπως έγινε, άλλη επιλογή δεν έχει. Ωραία. Με τον Σάχοφ έτσι όπως ήταν την Πέμπτη, τι να το ξεκινήσεις, ας το καλύτερα βάλω τον Κάτσε που τρέχει τουλάχιστον και μετά το 20 δεν ήταν και κακός. Μετά το 20. Τσίμι ότι δεν βγαίνει με τίποτα, έχουμε σύμβαση, δεν έχουμε και κανέναν άλλον. Ωραία. Ενρίκε. Λες ρε φίλε την ενέργεια. Εκεί συμφωνώ με τον Μίτσο που μιλούσαμε μετά το τέτοιο, ότι τον Ενρίκε που μπορεί να σου κάνει μια ενέργεια δεν το βγάζεις. Εντάξει. Αλλά τι κάνει. Βάζει εμπειρούς για να πάρει το παιχνίδι. Τζάλμα, Μπίσερ Βαρ, Σάχοφ. Πλην του Τζάλμα την ενέργεια στο 77, Σάχοφ και Μπίσερ Βαρ δεν μετράνε μία σωστή ενέργεια όσο έπαιξαν. Μία. Είναι σαν να μην μπήκαν όντως. Μία. Και όλα αυτά με τον Πρίγκοβιτς εκτός παιχνιδιού. Ο Πρίγκοβιτς ο οποίος εκτός τούμπας, αν πρέπει να βγει από την περιοχή, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Δεν το έχει εκτός περιοχής το παιχνίδι. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Εκτός περιοχής ούτε πολλές επαφές έχει, ούτε βγαίνει πρώτος στην μπάλα, ούτε συνδυαστικά προσφέρει, τίποτα. Εκτός τούμπας είναι. Δεν μπορεί να συμμετέχει. Ο Πάο χρειάζεται καλύτερες επαφές. Κάπως έτσι με όλες τις περιγραφές που έχουμε κάνει για τη χθεσινή αναμέτρηση από τον Ρέι. Και έχει καταφέρει να πάρει το βαθμό της οπαλίας, γιατί και στη φάση του Γιουσούφ και στο δεύτερο του Γιακουμάκη, αν δεν υπήρχε ο Αργεντινός, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ειδικά του Γιουσούφ είναι απίστευτη απόκριση. Εγώ το λέω ότι είναι μέσα όταν φεύγει μπαλά τα πόδια του. Είμαι σίγουρος ότι είναι μέσα μόλις τη βλέπω. Και δεν το πιστεύω ότι φτάνει. Μπορεί να είναι η απόκριση, καλά, η πρωταγωνιστική είναι, αλλά θα είναι μια από τις αποκρούσεις της κορυφαίας σεζόν. Ωραία. Είναι ξεχωριστό σημείο. Γρηγόρη, δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι. Η απάντηση που πήραμε από τους ανθρώπους της ομάδας, το ιατρικό επιτελείο, λέει ότι το χτύπημα που είχε δεχτεί στην γάμπα δεν ήταν κάτι τόσο σημαντικό και θεωρήθηκε τις πρώτες 3-4 μέρες ότι αν πάει συντηρητικά μπορεί να το αποφύγει. Ωστόσο τελικά υπήρξε ένα αιμάτωμα εσωτερικά και προφανώς μιλάμε για μια θλάση από το χτύπημα. Είναι κάτι πολύ σπάνιο, συνήθως από χτυπήματα θλάσης, δηλαδή από ένα χτύπημα να προκύψει τελικά μια θλάση μέσω του αιματώματος που περιγράφω, είναι ένα 5% πιθανότητας να συμβεί αυτό. Και όμως στην περίπτωση του Γάλλου συνέβη και γι' αυτό το λόγο υπήρχε αυτό το μυστήριο
γύρω από την έτσι, απουσία του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε αν είναι αυτή σήμερα η ευχαριστήριση από την προπόνηση ότι έχει μπει κανονικά και ότι σταδιακά μπορεί και να υπολογίζεται. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια στη δουλειά με όλες τις πληροφορίες και από χθες και από τα σημερινά. Είμαστε ήδη 30 λεπτά μετά τη μία. Θα επιστρέψουμε για τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά θέματα του ΠΑΟΚ. Για κάποιες δηλώσεις, μηνύματα δικά σας, πάρα πολλά απόψεις για όλα όσα συζητάμε. Λογικά θα έχουμε και γραμμές για να τα δούμε, να τα συζητήσουμε και τηλεφωνικά. ΠΑΟΚ πήρε την ΕΠΟ. Εκεί το στέλεχος που επιλέχθηκε έκανε δουλειά. Έδιωξε την προηγούμενη ΕΠΟ. Καλύτερα. Έδιωξε την προηγούμενη ΕΠΟ. Και κέρδισε τις εκλογές ο... Εκεί λοιπόν επιλέχθηκε ένα στέλεχος, το οποίο έκανε τη δουλειά. Δεν τίθεται θέμα το να αναλύσουμε πώς και τι. Η δουλειά έγινε. Ωραία. Σε έναν άλλο τομέα επιλέχθηκε άλλος στέλεχος. Με τι κριτήρια? Εδώ είναι η ευθύνη του Σαββίδου, εννοείται. Στο μάρκετινγκ εννοείς. Καλά. Όπου έκλεισε η Στίχημαν. Με πολλά χρήματα. Είναι τομείς και τομείς. Ναι. Είναι... Ωραία. Τέλος πάντων, έχουν γίνει σε κάθε τομέα βήματα προόδου. Στο μόνο τομέα που δεν έχει γίνει κανένα βήμα είναι το αγωνιστικό. Γιατί? Γιατί? Δηλαδή με άνεσαν παρενέβη καθόλου ο Σαββίδης. Θυμάσαι εσύ να έκανε κάτι? Ό,τι ήθελε έκανε ο άνεσαν. Ό,τι ήθελε. Τέλος πάντων, αυτό το πολύ δυναμικό για τα στελέχη ο Ιβάν δεν λειτουργεί σωστά, ο Ιβάν ποδοσφαιρικά, το ξέρουμε. Εσύ είσαι εκεί για να το κατευθύνεις. Πώς το κατέθεσες? Ή φεύγεις. Ή φεύγεις. Δεν δίνει budget ο Σαββίδης. Πάθος αυτά και τα λοιπά, το έχουμε πει 100.000 φορές. Δεν δίνει budget. Αυτός είναι... Έτσι λειτουργεί. Τι να κάνουμε? Όποιος δεν μπορεί, φεύγει. Δεν δίνει budget. Τι να κάνουμε? Αυτή είναι η νοοτροπία του. Αλλά δεν μπορείς να πει ότι δεν δίνει λεφτά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τον έπεισες εσύ ότι καίγεσαι για εξάρι και θα πάρεις τα λεφτά από τον Μάρτιο να πάρεις τον παίκτη? Και σου λέω, αυτά ήταν λιγότερα. Εμείς και εγώ είμαστε να στηρίξουμε το project του Ατρομήτου ή του δικού μας π.χ. Το Γιάννη δεν το δίνεις πριν 30 Αυγούστου, δεν θα βρει ομάδα. Δεν θα βρει ομάδα να τον δώσει τζάμπα να παίζει. Η κορυφή κρατάει... Παναγία μου, τι θα γίνει. Καλά μου είχε πει κάποιος ότι αυτός θα φάει και τους Σαββίδη στο τέλος. Έφερε στην ομάδα. Τον έβαλε να παίξει ενώ δεν είχε προπονήσεις και κυρία Ρικητούσε σε χαζί. Κορόιδευε με διακοπές. Δεν πήγε για εργομετρικά. Ο Σαββίδης τι. Ο Σαββίδης τι. Που είναι ακόμα ο Βάρντας στον ΠΑΟΚ. Σχοληθεί ο Σαββίδης με τον Βάρντα τώρα. Όλοι φταίνε. Ο Σαββίδης είναι ο Σαββίδης. Με τα καλά και τα στραβά του. Φταίει αυτός που τα έδωσε λεφτά. Τόσα λεφτά. Για τον Βάρντα. Τι λέει ο πατέρας του, κάτι λέει ο πατέρας του, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Κάτι λέει για τη συμμετοχή του, ότι δεν τον βάζανε να παίξει και τον είχαν σε δεύτερες επιλογές και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, ρε, έπρεπε πάω και να υπογράψω την εικόνα με τον Άλτο, θα παίζει βασικό. Πήρε το ταξίδι στο Κίεβο, δημιούργησε επεισόδιο, γιατί δεν ήταν στους βασικούς. Και τον πήρα στην αποστολή. Τι δεν... πάνω στα μεταγραφικά θέματα, τα οποία είναι πολλά, αναγκαστικά είναι πολλά, η απάντηση για το Νέλ Καντουρί, μια ακριβή μεταγραφή σε κάθε περίπτωση ενός μεσοεπιθετικού, με το 1,3 που χρειάζεται να δοθεί στην ομάδα του και τα 500.000 ευρώ ετησίως, καθυστέρησε, είναι η αλήθεια. Μετά από μέρες δόθηκε και το τελικό ok για να αποκτηθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Τώρα είναι η μεγάλη ανάγκη του ΠΑΟΚ. Μπορεί να κάνει τη διαφορά, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πώς θα αξιοποιηθεί θα το δούμε. Πάντως είναι μια χρήσιμη κίνηση εκεί που ο ΠΑΟΚ πλέον έχει πληθώρα επιλογών.
Αν θα μπορέσει να παίξει ως οχτάρι, κυρίως στον άξονα, θα είναι σπουδαία λύση. Μεγάλη περιέργεια για επίσης ένα ακόμα θέμα το οποίο εκκρεμεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες αυτή η αναζήτηση. Άντε να σου εκκρεμεί ένα θέμα και να μην καταφέρεις να το λύσεις Ιούνιο-Ιούλιο, ένα θέμα να μείνει για τον Αύγουστο, ok, λες ότι γίνονται αυτά. Μα αν είναι τόσες πολλές εκκρεμότητες και να μην καταφέρνεις όλες να τις επιλύσεις και να μαζεύονται όλες για τέλη Αυγούστου. Όλες. Του Βιερίνια είναι διαφορετικό. Του Βιερίνια είναι δύσκολο. Οκ, θέλει χειρισμούς, θέλει... Θέλει υπομονή, δεν θέλει χρόνο αυτό. Άλλο πράγμα. Τακτική, διαχείριση, θέλει πάρα πολλά, συνεργασία με τον παίχτη. Και αν καταφέρεις, τα κατάφερες. Θέλει και τρέλα. Θέλει να πεις ότι θα τα δώσω. Σήμερα μπορείς να τα δώσεις, να πεις τα δίνω. Ναι. Μπορεί. Αλλά να... αν εκτιμάς ότι 31 Αυγούστου θα είναι πολύ λιγότερο, γιατί να τα δώσεις. Αλλά και η εκτίμησή σου θα κρυθεί. Καταλαβαίνεις. Γιατί αυτό γίνεται τώρα. Εγώ μαζί σου, μην δώσεις 2 εκατομμύρια παραπάνω, άμα να τα γλιτώσεις σε 10 μέρες. Αλλά αυτό είναι η bonus κίνηση. Το στόπερ που ξέρει μπάλα και τη βγάζει σωστά και τη δίνει σε συμπαίκτη. Αυγενικό μου έχει κάνει ο άλλος, εντάξεις. Δηλαδή έχω θέμα πλέον. Το εξάρι που να κόβει και να έχει όγκο. Το οχτάρι που να κουβαλάει την μπάλα κάθετα και να δημιουργεί υπεραριθμία καμιά φορά. Αυτά τα τρία είναι θέματα που καίνε. Και καίνε καιρό. Γιατί πάντα στο μυαλό σου πρέπει να έχεις τι έκανες πέρσι στα εκτός έδρας ντέρμπι. Και δεν είχες αυτά τα στοιχεία, αυτά τα χαρακτηριστικά. Τώρα εντάξει, δηλαδή μας πρέπει να γυλάει ηλίθιους και να μαλώνουν τώρα οι άλλοι, έχει φταίει ο Σαββίδης και φταίει ο Μίχελ. Ρεχμπέκτες δεν έχω. Και κοιτιόμαστε. Τον και ο Μπέμπι για να μου φέρει ο άλλος και τον Πελούσι. Δεν έχει επίγνωση της πραγματικότητας. Λοιπόν, για τα μεταγραφικά αυτά μέχρι στιγμής και σεντερφόρ βέβαια πλέον που προκύπτει η ανάγκη και έχει πάρθει απόφαση ότι δεν είναι καλυμμένος ο ΠΑΟΚ στη θέση με Πρίγιοβιτς, Κουλούρη και τον ΜΑΚ. Ο ΜΑΚ είναι άλλο πράγμα να παίξει στην κορυφή μόνος του και άλλο να παίξει πίσω από τον Φόρ. Δεν είναι το ίδιο. Καλά πράγμα. Και χθες αν έπαιζε στην κορυφή μόνος του με 3 στόπερ 2 ναι, μέτρα θα είχε γυρίσει και τον παραδόν κάτω. Άλλο είδους μάτς. Για την Πέμπτη είναι. Στη Σουηδία ναι, μάλλον είναι ιδανικός. Αλλά θα δούμε τι θα επιλεγεί. Αυτά για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Νομίζω ότι τα της ΕΠΟ τα συζητήσαμε και από την Παρασκευή. Εκεί όπως και να το δούμε, όσο επιφυλακτική έτσι συντηρητική να είμαστε, ο ΠΑΟΚ πέτυχε κάτι τεράστιο. Για να καταλάβουμε τι έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ. Πρέπει η θεία του Άντα, τι είναι. Έφτασε, δείτε το και με κασκόλ στο Ισραήλ. Το παιδί μας. Στα πράσινα. Βέβαια. Δεν θέλω να το δω. Να το βάλετε στο site σας. Να το χαίρεστε. Ναι, για να καταλάβουμε τι πέτυχε ο ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ, κυρίως ο ΠΑΟΚ, γιατί σαφώς και η ΑΕΚ και ο Μελισσανίδης έπαιξε ρόλο, πρέπει να σκεφτούμε τι ζούσαμε, να τα φέρουμε στο... να μην τα ξεχνάμε, αυτά που ζούσαμε, στα γήπεδα, με τους γεριτές, με τους βοηθούς, με τους παρατηρητές, με τις εκθέσεις, με τις τιμωρίες όσων δυσκόλευαν τον Ολυμπιακό, με την προώθηση όσων βοηθούσαν τον Ολυμπιακό, με ένα κύκλωμα τεράστιο, ένα κύκλωμα ανίκητο. Ήταν ανίκητο, σκεφτείτε το, πριν 2-3 χρόνια δεν υπήρχε φως από πουθενά. Ούτε από δικαστικά, πες, από... ούτε στα μέσα ενημέρωσης φυσικά, ούτε παραγωγικά, όλοι μέσα σε αυτό το κύκλωμα, όλοι. Και απ' έξω, ο γραμμένος φυσικά, που τότε που βγήκε ο Γκριτζίκης, ο γραμμένος ήταν μόνος του με άλλους τρεις, μόνο η Ε. Μακεδονίας και άλλοι τρεις δεν είχαν ψηφίσει τον Γκριτζίκη, και κατάφεραν οι τέσσερις να γίνουν 30, πώς ήτανε, 48. 48.
Και όλα αυτά βεβαίως με τη στήριξη του ΠΑΟΚ που σιγά σιγά με διάφορους τρόπους κατάφερε και έριξε αυτή τη χούντα, που η έκφραση είναι και πολύ μικρή για να περιγράψει ότι συνέβαινε. Αυτό έγινε την Παρασκευή, αυτό ολοκληρώθηκε γιατί η αρχή έγινε από πέρυσι. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα θα δούμε. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να κάνει σίγουρος. Αυτό που ζούσαμε το ξαναζήσουμε. Θα έχουμε την ΕΠΟ, θα έχουμε μια επιτροπή επιτήρησης συμβουλευτικού χαρακτήρα, επιμένει ο γραμμένος ότι θα είναι. Θα έχουμε μια ΚΕΔ η οποία μας έχει δείξει από πέρυσι ότι κατάφερε να διώξει όλους σχεδόν τους περίεργους που ήταν ακλόνητοι, έτσι, και να αλλάξει πάρα πολύ τους πίνακες. Τακτικούς δικαστές που, okay, σαφώς παίρνουν και αποφάσεις που βγάζουν αδικημένους πολλούς, εκτός από την Επιτροπή Εφέσεων που παίρνει πάντα αποφάσεις πέρα του Ολυμπιακού με τον γνωστό δικαστή. Και ένα πιο καθαρό σκηνικό, έλεγε ο Μιλισανίδης χθες ότι διοικούν πλέον σίγουρα πιο καθαροί, πιο άφθαρτοι. Η νεκροψία θα δείξει βέβαια τι θα γίνει στο τέλος. Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και ξεκινάει ένα πρωτάθλημα με πιο ισορροπημένους όρους, που είμαστε βέβαιοι ότι όλοι θα ευνοούνται, όλοι θα δικούνται. Οι μεγάλοι θα ευνοούνται λίγο παραπάνω. Όπως ευνοήθηκε λίγο παραπάνω και ο Ολυμπιακός προχθές, και άκη ευνοήθηκε λίγο παραπάνω. Ο ΠΑΟΚ, ταξιδί παράπονο να έχει, αποβλήθηκε ο προπονητής του αυστηρά. Ναι, αυστηρά αποβλήθηκε, βιάστηκε πολύ ο Μάνταλος. Και στη φάση του Πρίγιοβιτς, τώρα δεν μιλάμε για 10-15 λάθη που έκανε κάποτε ο παπά στη Λιβαδιά, 25. Ναι, λέμε τώρα μια φάση του Πρίγιοβιτς που το βλέπεις, το ξαναβλέπεις ξανά από εδώ από εκεί. Μπορεί και να τον έτσι, μπορεί και να είναι πέναλτι. Μια φάση. Έτσι θα πάει μάλλον το πράγμα. Δεν θα έχουμε του Σπάθα στην Τρίπολη, του Παπά στη Λιβαδιά. Και στο Καραϊσκάκι ο άλλος δεν ήταν κακός που τον είδα. Έτσι θα πάει. Μεγάλη επιτυχία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, του Σαββίδη, όλων των στελεχών, γιατί αυτό το πράγμα φαίνονταν ακατόρθωτο. Πραγματικά. Λοιπόν, θα ανοίξουμε για γραμμές στην πορεία. Να βάλετε τη φωτογραφία του Θανασιάδη με τα πράσινα, να μην τον χάσουμε. Και πάμε στο τελευταίο διάλειμμα εδώ στη δεύτερη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Τα υπόλοιπα θέματα γύρω γύρω, λέμε για τον αγώνα, και αυτό που ξεχάσαμε είναι κάποια στιγμή αγανάκτησαν και οι μπάλες. Γράφετε και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 545-26. Ανοίγουμε και γραμμές για να ακούσουμε και εσείς πώς τα βλέπετε, τι γίνεται, η άποψή σας. 2310-287-888. Κυρίως για τα εντός γηπέδου που μπορούμε να μιλήσουμε, δεν είναι το πιο σημαντικό, είναι το δευτερεύον και όχι μόνο. Και η Ελληνική Ομοσπονδία έξεδωσε ανακοίνωση και εκφράζει τα θερμά της συλληπιτήρια στην οικογένεια του 24χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μόνο η θλίψη που προκαλείται σε όλους μας από το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος δεν είναι πια μαζί μας, αναφέρουν από την ΕΠΟ. Ο Ελ Καντουρί συνεχίζει να στέλνει τα δικά του μηνύματα διαδικτυακά, και ευχαρίστησε και ένα φίλο του ΠΑΟΚ που διευχήθηκε καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί πλέον. Πάμε να σας ακούσουμε. 2310-287-888 για ό,τι θέλετε να σημειώσετε για τον αγώνα και όχι μόνο. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Μια κουβέντα μόνο για τα σοβαρά πριν πάω στο ΜΑΤ. Ναι. Ναι, δεν λέμε τυχαία. Όσοι πάμε τόσοι γυρνάμε. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό βγήκε, γι' αυτό το λέμε. Ναι, ναι. Δεν λέμε ούτε βάμος παοκάρα, ούτε με την νίκη, ούτε τίποτα. Αυτό δεν λέμε. Φοβερό. Και χθες το... Όταν ακούς ότι κάποιος φεύγει, τι τον λες. Αυτό δεν τον λες. Ναι. Εδώ και 50 χρόνια. Ναι. Παιδιά, όσοι πάμε τόσοι γυρνάμε. Τέλος πάντων. Και αυτό γίνεται και εντός Θεσσαλονίκης, δηλαδή είναι φοβερό. Δεν συζητάμε. Είναι φοβερό. Το θυμάμαι από παιδί, έτσι. Και δεν είμαι παιδί πια. Καλά κάνετε σαν εκπομπή και δίνετε μεγάλη διάσταση στο θέμα της ΕΠΟ.
Και ελπίζω να πρόλαβα μερικούς αδερφούς οι οποίοι θα πούν και τι με νοιάζει εμένα η ΕΠΟ αν το ξαναπάρει ο Ολυμπιακός. Άλλαξε ομάδα. Άμα δεν σε νοιάζει η καθαρότητα του ποδοσφαίρου αρκεί να πάρεις πρωτάθλημα, δεν είσαι δικός μου. Εγώ έτσι το βλέπω. Μα δεν λέγαμε τόσα χρόνια να μας επιστρέψουν τις Κυριακές μας, αυτό δεν λέγαμε. Αυτό λέγαμε. Ας γίνει καθαρό με ανθρώπινα λάθη και ας το πάρει και ο διάολος. Αυτό δεν λέγαμε. Ναι, αλλά τώρα που υποτίθεται ότι έγινε, θα το δούμε βέβαια αν έγινε. Έτσι. Μένει να το δούμε. Ναι, ένας από τους λόγους. Λέρε, πουλάκι. Ακού. Ένας από τους λόγους που αρκετοί δεν επέστρεφαν σπίτι τους κάθε Κυριακή ήταν και αυτός. Ναι, μαζί σου, αυτό μαζί σου. Αλλού πηγαίνανε βέβαια, εντάξει, αλλά δεν επέστρεφαν σπίτι τους. Ναι. Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Ναι. Υπάρχει ένα τέτοιο, ας πούμε, μια κουβέντα, μια συζήτηση, ένας νόμος υποτιθέμενος ότι ο Ολυμπιακός θα ασκήσει εμένα και εγώ τη Λιβαδιά. Δεν ισχύει. Πολλά χρόνια δεν ισχύει. Δεν θα γίνει ο γραφικός να δίνω παραδείγματα. Εντάξει, αυτές είναι οι στιγμές που ο Χατζησαΐας που ήρθε από τον Πανιόνιο και ο Λιβαδιάς που ήρθε από τον Ατρόμητο και ο Λουτσέσκου που ήρθε από την Ξάνθη γυρνάνε, κοιτάνε τον διαιτητή με έντρομοι και λένε εγώ όχι στον Ολυμπιακό, στην Ξάνθη τα έκανα αυτά και δεν γινόταν τίποτα. Στον Πανιόνιο τραβούσα τη φανέλα έτσι και δεν μου δίναν τίποτα. Τον Ατρόμητο κλωτσούσα και δεν με. Κατάλαβε, θέλω να πω. Όχι. Κατάλαβα εγώ. Άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από μικρότερες ομάδες στον ΠΑΟΚ και υποτίθεται ότι έχουν αυτή τη σκέψη ότι εντάξει δεν έγινε έθνης Ολυμπιακός αλλά θα απολάβω μεγαλύτερες ασυλίες από αυτή που αναλάβανα στην Ξάνθη ή στον Ατρόμητο στον Πανιόνιο δεν ισχύει. Εδώ θα σε σκίσουν πιο πολύ. Εδώ απαγορεύεται ένα στραβοκοιτάς, απαγορεύεται ένα σπρώχος, απαγορεύεται ένα σπρώχος. Αυτό το κρύο το βλέμμα του Μάνταλου χθες στην αποβολή που μου θυμίζει την κίτρινη που βγάζει τον ημιτελικό στον Κλάους, που είναι για μένα από τους μεγαλύτερους συμπλεγματικούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου, δηλαδή μιλάμε για συχαμένη μούρη. Αυτό είναι Σταύρο, ότι ο άλλος κοιτάει και λέει ρε παιδιά, εγώ στην Ξάνθη έκανα χειρότερα. Στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη, απέξε στη χείρη, στην Ξάνθη είναι ο Καζναφέρη και όταν μυρίζει η αποβολή πεταχόταν ο Καζναφέρης μπροστά, καταλάβες. Ναι, αλλά εκεί που το πάω, αν θέλετε, για να μην σας κουράζω, είναι ότι και ο Χατζησαΐας στο πρώτο του μάτς με τον ΠΑΟΚ γυρνάει στον ιστοδιετή στο... Επειδή και εγώ στη Λίγκα έπαιζα με τον Πανιόνιο. Έτσι τραβούσα και εκεί. Δεν με σφυρίζεται τίποτα. Υποτίθεται ότι ανέβηκα σκαλοπάτι. Εδώ γιατί μου λες σφυράτε. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έγινε. Και ένα τελευταίο να κλείσω. Η βασική μου διαφωνία μαζί σας, εδώ και μήνες, και... είναι ότι δεν... Εννοείται ότι είναι καλύτερα να έχεις τον Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά δεν νομίζω ταπεινή γνώμη ότι αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Εμείς δεν είμαστε αυτό το πρόβλημα. Και όχι τον Μπεν, ότι έχω τον Μακ και όχι τον Μπεν. Δεν είμαστε αυτό το πρόβλημα. Ότι έχω τον Γκάτσε και όχι τον Σιώπη, ότι έχω τον Ρίζο Ριστοδιάλο και όχι τον Κιούρτη, ναι, ότι έχω με τον Σάκο και τον Γκουρμπέλη. Δεν είναι αυτό το κύριο πρόβλημα. Συμφωνούμε. Συμφωνώ. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα, ξεφύγαμε. Πάμε επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Πότε θα στείλετε ρε παιδιά καμιά φόρτσα και Πάτρα να πούμε, τι θα γίνει με εσάς. Και Πάτρα, Στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Καλά σοβαρά τώρα δεν το έχετε στο πρόγραμμα. Εγώ έλεγα θα μου πείτε φίλε είναι έτοιμο. Στην Πάτρα μένεις. Μπορώ να βρω όμως πιο εύκολα. Πήγαινε να έρχομαι Πάτρα γι' αυτό. Θα γίνει γι' αυτό. Άρε μάγκες. Πήρα προχτές τα σύμβατα μια φόρτσα και κάπως ένιωσα, λέω, πήρα κι εγώ το πάπυρο αυτό τον ιερό να διαβάσω. Έτσι. Το κατέβαζα από το Read Point μέχρι τώρα πήρα έντυπο. Έτσι, αφού έμαθες και το Read Point, εντάξει. Γιατί ρε φίλε. Με συγκεντρείς, έλα, λέγε, είμαστε όλα αυτοί. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Εσείς τι λέτε. Πες. Ο ΠΑΟΚ είχε μια ομάδα πέρυσι, αυτή που είχε. Κόλλωσε ποτέ ο ΠΑΟΚ με Λεβαδιακό, κόλλωσε ποτέ ο ΠΑΟΚ με Λάρισα, κόλλωσε ποτέ με Ολυμπιακό. Πέρσι το Λεβαδιακό τον πήρε σε μια φάση του Πέρκα, δεν έπαιξε. Στο ναι, μια φάση είχες όμως, είχες ευκαιρίες. Είχες συνήχες. Παραπάνω φάση. Εντάξει, αλλά ήταν και Μάρτιος. Να θυμάμαι καλά, δηλαδή είχε ρολάρει το πράγμα. Ναι, όπως και να έχει όμως. Τέλος πάντων, μισή σεζόν είχε περάσει. Ναι, όπως και να έχει όμως. Είχαμε μια σταθερά, παίζαμε κάτι, ξέραμε. Δηλαδή πρώτη γέλα είναι η πρόσληψη αυτού που φέραμε, του προπονητή. Ναι. Και από εκεί και πέρα να αρχίσουμε να συζητάμε τι γίνεται με το εξάρι, το οχτάρι και το στόπερ. Να σου πω,
Δηλαδή από τη στιγμή που δεν ήξερες, δε φίλε, ότι θα φύγει ο Ίβιτς μέχρι τις αρχές Μαΐου, που έβγαλε για πρώτη φορά μία άρνηση ο πρώην προπονητής της ομάδας μας. Ωραία. Δεν έπρεπε να καλύψεις μία χρονιά να κλείσεις ένα εξάρι από το Μάρτιο-Απρίλιο. Ε, μαζί σου ρε παιδί μου, εντάξει. Δηλαδή, δεν έπρεπε να κλείσεις οχτάρι από το Μάιο. Δεν όλα να αυτά έρχονται μετά για μένα. Το υπάρχον υλικό είναι αυτούς που έφυγαν, που δεν έπρεπε να φύγουν, ο Κίτσιου και ο Χαρίσης, θα μπορούσαν να βγάλουν μια αντίδραση, μια εικόνα. Τέλος πάντων, θέλω να πω λίγα λόγια, δεν ξεκινάει το λάθος από τον Στανόγιβιτς. Ξεκινάει πιο πριν. Ναι. Εγώ νομίζω πάντως ότι έτσι όπως τον εκτιμάω τώρα αυτόν εδώ τον Μίχελ, ότι όλα γίνονταν σε συνδυασμό με τον κάθε προπονητή. Αυτός δεν βρούσε ποτέ, δεν είχε την ικανότητα να γίνει τεχνικός διευθυντής. Αυτός υπήρχε ο Ίβιτς από δίπλα, ο οποίος υποδείκνει, και αυτός πήγαινε. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Και τώρα το ίδιο μπορεί να κάνει και με αυτόν εδώ. Ναι, αυτό γίνεται. Αλλά αυτό δεν είναι ο θετικός διευθυντής, αυτό είναι το παιδί για τις δουλειές. Ναι. Κατάλαβες τι λέω. Μαζί μιλάγαμε την προηγούμενη φορά και μου έλεγες ότι σε Ρώσο πρόεδρο μην περιμένεις τον τεχνικό διευθυντή πάνω, παραπάνω από όλους είναι προπονητής. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Μα δεν γίνεται έτσι, αλλά μαζί λέγαμε και λέγαμε ότι ο Ρώσος δεν τον βλέπει τον τεχνικό διευθυντή. Δεν είναι για παιδί για τα αθλήματα. Ναι, αλλά πρέπει να εξηγεί ο τεχνικός διευθυντής ότι δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Αλλιώς φεύγει. Ναι, ωραία. Και άμα φύγει, αυτός θα κάνει την πρόσληψη που ήταν πάλι ρεστά. Γιατί γυρνάμε το πράγμα μας. Εγώ σου λέω ότι όταν είχαμε κανονικό... Που θα συμβουλεύει. Ποιος θα είναι. Άκου να δεις. Στην εποχή Σαββίδη είχαμε τον Βρίζα. Έκανε πρόσληψη Αναστασιάδη και έμεινε. Εντάξει. Μετά είχαμε τον Τσιτσιακόφ, ο οποίος δούλεψε το χειρότερο project της ιστορίας του ποδοσφαίρου, την Ανζή. Δεν είπα χειρότερο. Εντάξει. Μετά όμως ο Άντερσεν, ο Σαββίδης δεν τον πείραξε τον Άντερσεν. Μέχρι που κατάλαβε βέβαια τι γινόταν. Τι γινόταν τελικά με αυτό, ρε παιδιά, τι γινόταν. Εντάξει, τι να σου λέμε στον αέρα τώρα. Εντάξει, υπήρχε μια απόσταση αξίας καταβολής χρημάτων. Ωραία, ναι, αλλά σου φέρει και 3,5 εκατομμύρια από έναν ελεύθερο πίσω. Σου χάσε 25. Άστο τώρα, μην τα βάλουμε κάτω τώρα νούμερο, γιατί θα το δεις το τέλος, θα τα χαζέψεις. Ωραία, δεν είναι λοιπόν τα πράγματα ή μαύρο ή άσπρο. Όταν εγώ είμαι ένας τέλεχος, εμείς έχουμε εδώ πέρα με τον Δημήτρη κάποια παιδιά. Ωραία, υπάρχουν κάποια παιδιά που, ξέρω εγώ, ενώ δεν ήταν, δεν νιώθανε, πέρασαν τα χρόνια και νιώθουνε. Υπάρχουν στιγμές που μας λένε κάτι και επιμένουν και το δεχόμαστε. Ωραία. Ναι. Δηλαδή, η τελική απόφαση είσαι εσένα όμως. Η τελική απόφαση δεν είναι σε μένα όταν με έχει επηρεάσει ο άλλος 100% και του δίνει το ελεύθερο να κάνει τη γουστάρι. Εσύ επιλέγεις ποιο θα δώσει το ελεύθερο. Ναι, βρε αγόρι μου, αλλά κάποιος το έχει κερδίσει αυτό. Ναι, εδώ πέρα προφανώς όποιος μπει παίρνει το ελεύθερο και μέχρι να καταλάβουμε τι καπνό φουμάρι έχουν χαθεί χρονιές ολόκληρες. Γίνεται, δεν γίνεται αυτό. Μα δεν έχουμε ταυτότητα σαν ομάδα, αυτό σου λέω. Ποιος θα επιβάλλει την ταυτότητα. Αυτός που δεν ξέρει ποδόσφαιρο. Δεν είναι έτσι. Πού ξέρει μπάλα μεγαλομέτωχος, το λέτε και το λέτε. Τι να σου κάνω εγώ. Πού ξέρει μπάλα. Ο άλλος ξέρει μπάλα, υποτίθεται. Ποιος θα φέρει αυτός που ξέρει μπάλα. Αυτός δεν τους φέρει. Ρε Βόλμπι, υποτίθεται ο άλλος ξέρει μπάλα. Ξέρει μπάλα. Μα επέλεξε για... Ρε Σταύρο, επέλεξε για αυτή τη θέση έναν ο οποίος δεν είχε κάνει ποτέ αυτή τη δουλειά. Είναι αλήθεια, δεν είναι. Μαζί σου, το λάθος ξεκινάει από εκεί. Αλλά πάμε από εκεί και πέρα δεν θα μείνουμε εκεί. Υπάρχει κάποιος που να κάνει μια δουλειά, την κάνει. Δεν την κάνει, ωραία. Με αυτό λέμε. Στο παρακάτω τι κάνεις. Δεν την κάνεις, προσευχές. Επιλέγεις εσύ να φέρεις πάλι κάτι το ίδιο. Δηλαδή αύριο τι θα δούμε, κάτι έτσι πάλι και θα προσευχόμαστε αυτός που θα έρθει να βγει σωστός. Όχι, θα πρέπει αυτός που θα πρέπει να βγει ένας. Δεν το καταλαβαίνεις ότι έτσι όπως λειτουργεί ο μεγάλος προσελκύει... Δεν αρκεί ένας. Δεν αρκεί ένας. Πρέπει να έχεις και άτομα που ξέρουν ποδόσφαιρο στο διοικητικό σου συμβούλιο. Τα κάψαμε τώρα, εντάξει, εγώ... Όχι, ας τα δικά μας, τα δικά μας τελειώσανε. Ας τα δικά μας, τα δικά μας έστειλε μια χαρά περνάνε. Έγινε, να είσαι καλά, καλημέρα. Πάμε, επόμενος, χαίρετε. Καλησπέρα παιδιά. Γεια σας. Νίκος από Σουηδία. Γεια σου, φίλε. Τι κάνετε. Καλά, σε περιμένουμε. Και εγώ σας περιμένω. Α, εσύ μας περιμένεις. Λοιπόν, παιδιά, λίγο μία νότα διαφορετική. Ναι. Είδα και εγώ χθες τον αγώνα, ναι, σύμφωνη δεν μου άρεσε, αλλά μετά το πρώτο 15 λεπτό τον έσβησε. Δηλαδή εγώ περίμενα να δω μία κατοχή πάνω από 80%. Τον λεωραδιακό. Από,
Ναι, εντάξει. Ο Λεβαδιακός δεν θα έπαιρνε στην κατηγορία πριν δύο εβδομάδες. Καλά, ο Λεβαδιακός μπορεί να πέσει. Κοίταξε λίγο. Με Λεβαδιακούς θα παίζεις. Έχεις πέντε ομάδες τύπου Λεβαδιακού στο πρωτάθλημα. Εντάξει, ναι. Εμένα μου άρεσε ένα πράγμα το οποίο δεν το ανέφερε κανένας σας. Ο Τσαουσέσκου θα λέγα. Ο Λουτσέσκου στην πρώτη ομιλία που έκανε, εκεί όταν είχε πάει στη Μεσύμβρια, είχε πει ότι τον ενδιαφέρει πολύ να ανακτούν γρήγορα την μπάλα όταν τη χάνουν. Αυτό εγώ το είδα χτες. Πολύ έντονα. Με το που κάποιος έκλεβε την μπάλα πέφτανε σαν σκυλιά επάνω τους. Εκτός από τον Σάκοφ που είναι κανείς, όλοι οι άλλοι δεν ξέρω αν το προσέξατε. Να σου πω, δεν το πρόσεξα. Έβγαζε μαχητικότητα η ομάδα, ναι, δεν έβρισκε. Με τακτικά, αν ξέρεις τις δύο φάσεις που σου κάνουν αυτή τη στιγμή, το πέφτες δεκάλεπτο που σε κομμωδία και τη φάση του, τις δύο τις φάσεις του Ιουσούφ και του Γιακουμάκη. Όχι, είναι 70% κατοχή, μου είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, ναι. Τι κάνεις με την κατοχή. Εγώ δεν κατηγορώ τον Λουτσέσκου, δεν θες με τίποτα, εντάξει. Να ξέρεις ούτε για τις αλλαγές που δεν βγήκαν, ούτε για οτιδήποτε. Ωραία, ναι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, λίγο ας είμαστε λίγο ρεαλιστές. Έχω ξαναπεί, εγώ πιστεύω ότι δεν πηγαίνουν για πρωτάθλημα. Κακά τα ψέματα. Με αυτά που έγιναν το καλοκαίρι. Είναι φανερό ότι η ομάδα δεν έχει κάνει προετοιμασία. Δεν ξέρω αν έχει παιδί αγώνες άλλων ελληνικών ομάδων. Στη φυσική κατάσταση είμαστε σαν να είναι Μάιος. Είναι όλοι έτοιμοι να πέσουν το πνευμόνι τους. Ναι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό εσείς. Βλέπετε κάτι άλλο. Υπάρχει πρόβλημα και εκεί. Από δεν ξέρω τώρα για τις μεταγραφές. Αυτός ο Λικαντουρί σήμερα έρχεται, αύριο έρχεται, πότε έρχεται. Θα έρθει, εντάξει, θα έρθει. Αυτός θα κλείσει. Ξεπεράστηκαν. Ξεπεράστηκαν. Θα έρθει, δεν είναι θέμα χρόνου. Θέμα χρόνου, πόσο χρόνο. Μήπως ζούμε μέσα, ας πούμε. Όχι, όχι. Στα κλειστά. Καλώς. Έγινε, φίλε, τα λέω πριν. Καλώς έγινε. Να σε καλά. Πάμε, επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Γιώργος Σαντόσκυλα από Αθήνα. Αυτός μου. Λοιπόν, πολύ απογοήτευση βλέπω ρε παιδιά. Λες και φάκαμε γκολ στο πρώτο τρίλεπτο και στα άλλα 85-87 δεν γυρνάει το μάτς με τίποτα. Αυτό πιστεύω είναι και ένα δείγμα ότι σαν νοοτροπία, πέρα από όλα τα άλλα τα αγωνιστικά, σαν οργανισμός, δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για κατάκτηση όταν θα υπάρχουν κρίσιμες καμπές του πρωταθλήματος. Λίγο για τον Λουτσέσκου. Εγώ είμαι υπέρ του. Δηλαδή αυτά που είχα δει στην Ξάνθη, το στυλ, όπως προσαρμόζεται όταν μιλάει για ισορροπία. Είμαι με αυτόν τον προπονητή. Εσύ αντόσκυλο είσαι, τι ήθεσαι. Λοιπόν, προφανώς. Λοιπόν, για χθες... Εσείς θα σαντόσκυλο να μας πείτε και τι κάνουμε την μπάλα τον έχουμε στα πόδια μας. Τη βάλεις από το κόρνερ. Λοιπόν. Πώς. Ναι, τι έκανε ο Σάντος. Κόρνερ γκολ. Πρώτο γκολ. Ναι, εντάξει. Μπορούμε έτσι να μιλήσουμε πολύ ωραία για το τι μπορεί να κάνει ο Σάντος με ή χωρίς την μπάλα, να δούμε τι παίκτες έχει. Ας μείνουμε εδώ. Εγώ ήταν αδόκιμο το σχήμα προφανώς, αλλά δεν μπορώ με τίποτα εγώ να κατηγορήσω τον Λουτσέσκου. Όταν κοιτάει στον πάγκο, του λείπει ο Πέλκας, που για μένα ήταν φοβερό κλειδί για τέτοια μάτς ο Πέλκας. Κοιτάζει τον Μπίσεσβαρ. Είναι σαν τουρίστας. Κοιτάζει το Σάκοφ. Μια από τα ίδια. Δηλαδή μεταξύ και εγώ δεν θέλω με τίποτα ποτέ να βλέπω 4-4-2 ή τέλος πάντων ένα επιθετικό παίκτη, επιθετικό γενή, ο οποίος θα παίζει αυτό στο ρόλο του δεκαριού. Δεν θέλω να το βλέπω. Όταν όμως έχεις να κάνεις με ποδοσφαιριστές που θα μπουν να παίξουν αγώνα και με τουρίστες, πρέπει να διαλέξεις ποδοσφαιριστές. Σε εισαγωγικά τουρίστες, έτσι. Για το μόνο που θέλω να πω για τον Λουτσέσκου είναι όσο μπορεί να καταλάβει, τώρα δεν είναι εγώ τίποτα για να υποδείξω, αλλά αυτό που έχω καταλάβει εγώ από τον Εμερίκη είναι ότι είναι ένας παίκτης που πρέπει να μπαίνει μετά το 55-60. Όταν δηλαδή αρχίζουν χαλαρώνουν τα στισίματα, γιατί όπως και να το κάνουμε στην αρχή, κάθε ομάδα είναι σφιχτή στους προσανατολισμούς της, κρατάει τα μέτρα της αποστάσεις της, έχουν φυσικές δυνάμεις. Αυτός επειδή είναι λίγο τρελός, θέλει όταν αρχίζει και χαλαρώνει να αρχίζει να βάλει τα πράγματα να μπαίνει. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες τις φάσεις έκανε χθες μετά το 50, όταν δηλαδή αρχίζει ο αντίπαλος σιγά σιγά να δυνατίζει. Αντίθετα, δεν πρέπει να μπαίνει ο Κάμπος ως κρίσιμος παίκτης, ως game changer. Δηλαδή, η ίδια φάση είχε κάνει στο Ντόνετσκο ο Εμρίκε, βρήκε αιστεία όταν τους πέρασε όλους. Αυτό το παιδί δεν ξέρω γιατί δεν μπορεί να βρει αιστεία. Δηλαδή, δεν είναι ότι αστόχησε χθες όταν πέρασε. Είχε σκεφτεί το κεφάλι. Μόλις είχα βάλει λεφτά να βάλει γκολ και είχα φωνή, θα κάνει γκολ. Μόλις το είχα βάλει.
Και δεν βγήκε αστεία του. Αυτό το πράγμα ας τη στείλει πάντων, να βρεις και αιστεία. Αυτό το πράγμα και με το τετατέτ πέρσι στο Καραϊσκάκι και το πρώτο τετατέτ, το πρώτο μέρος στο Καραϊσκάκι που δεν σούταρε καν. Έχει ένα θέμα, δεν ξέρω, αγχώνεται, δεν ξέρω τι να πω αυτό. Μπέκτη, και για όσους αναρωτιούνται αν είναι χρήσιμος ο Βιερίνια ή όχι, ας δουν το Γκάμπος ως βασικό και να τα βάλουν στη ζυγαριά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω. Και όμως ο Γκάμπος είναι ο καλύτερος που παίξει από τα παιχνίδια. Ο Γκάμπος είναι ο καλύτερος τακτικά. Και σε... μπορεί λοιπόν να παίζει βασικός ως το 60 όσο πρέπει, όσο μένουν τα συστήματα και οι αντίπαλοι δυνατοί, να κρατάει τα μπόσικα μαζί σου. Μπορεί άμα ήταν ο Κάμπος χθες να μην βλέπαμε αυτό το πανηγύρι που έγινε λίγο από δεξιά στο πρώτο δεκάλεπτο, να έχει αυτό το ρόλο. Να είναι μπασκετική αλλαγή. 60 λεπτά Κάμπος, 30 Ενρίκε, να μπαίνει να κάνει ενεργεία του να παίρνουν τα μάτια. Ωραία, μας πήγε στο επόμενο θέμα. Να σε καλά, καλημέρα. Κλήρωση προημιτελικών στο κύπελο μπάσκετ. Μεγάλο ζευγάρι μας το λέει ο Νίκο Μοσχοβίτης. Νίκο. Χαίρετε. Γεια σας. Άρης ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Νοκάουτ νοκάουτ παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι της σεζόν στο κύπελο θα είναι ντερμπι. Άρης ΠΑΟΚ. Γιατί, γιατί πάλι η έδρα αυτή, τι έγινε. Κλήρωση. Έτσι βγήκε από το κλήρωση. Αυτή, ο Βασιλακόπουλος, ε. Αφού είσαι μάτω Βασιλακόπουλος, γι' αυτό βγήκε. Ωραία. Δεν έχουμε επόμενα ζευγάρια πιθανώς να το πάρεις κλπ. Δεν το έχω μπροστά μου τώρα. Για να το δούμε το μετά, αλλά βγήκε σήμερα, έγινε σήμερα η κλήρωση του κυπέλλου, ήταν εκεί ο τέλος του Ματίδης από πλευράς ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν είναι καλή κλήρωση, έτσι, όταν μπορείς να πετύχεις ένα πιο εύκολο αντίπαλο και να παίξεις μάλιστα και εντός έδρας. Okay, είναι ένα ντέρμπι, όπως και το κάνουμε, θα ξεκινήσει η σεζόν με ένα σημαντικό παιχνίδι που κρίνει και ένα στόχο και για τους δύο. Νίκο, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θα έχουμε και ημι τελικά σε λίγο, πιθανώς αντιπάλους. Πάμε στους τελευταίους φίλους. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν περίμενε. Επόμενος, καλησπέρα. Ούτε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας, τελευταίος είστε. Εγώ μιλάω. Εσείς. Εντάξει, τον μπάσκετ θα κερδίσουμε. Αυτό είναι. Εγώ λέω το εξής. Κακώς ψάχνουμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και τέτοια, όταν όλο το γενικό πλαίσιο είναι λάθος. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ κάθε χρόνο δεν ψάχνει να φτιάξει ομάδα. Ψάχνει να βρει φταίχτες. Κάθε χρόνο. Ανθρώπους που φταίνε. Ναι, ναι. Δηλαδή, και τώρα χωρίς Αθανασιάδη και Γλύκο, τι κάνεις, μπορείς να μου πεις. Έσφιξες. Ο Λέοβατς είναι πολύ δυνατός. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ναι. Είναι να έχεις καλύτερα. Δηλαδή, στο Λέοβατς. Ο Λεβέκ, γιατί ήρθε, με ποια λογική. Ένας παίχτης που έχει δει τα πιο πολλά μάτια από την κερκίδα. Δεν ξέρω. Είναι χιλιάδιο ο Μίχελ. Που είπε ο Σταύρος ότι φταίει. Αυτός προτείνει. Ποιος αγοράζει. Γιατί δεν αγοράζει γρήγορα ο ΠΑΟΚ. Ενώ αποδεικνύεις ότι έχεις ένα μεγάλο μέτοχο, ο οποίος οικονομική δύναμη έχει. Ναι. Θέλησε άραγε πολλές φορές γιατί δεν έχει. Γιατί δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με σημαντικούς ανθρώπους μέχρι τώρα, όπως ήταν ο Βεγγελτής, ο Λιχαρίδης. Ο Σταύρος δεν βάζει τον Άγγελο, εγώ τον βάζω. Γιατί και ο Άγγελος, αν είχε το ρόστερ που είχε σήμερα, την ΕΠΟ με ξεκάθαρο ρόλο, όπως έχει σήμερα, και άλλα πράγματα, και κάποιος είναι καλός προπονητής και κάποιος κακός. Αλλά ας τον Άγγελο, βάλτε τον Ίδιτς, που ήταν ο τελευταίος σοβαρός προπονητής. Γιατί έφυγε, πότε θα το μάθουμε. Ο Λυσαρίδης, γιατί είπες Λυσαρίδης. Ο Λυσαρίδης επίπεδο διοικητικό. Ναι. Ωραία. Κάποιος εκεί μέσα να κάνουν, δηλαδή όταν υπάρχουν υποτακτικοί απλοί υπάλληλοι, οι οποίοι απλώς παίρνουν λεφτά και κάνουν τον ποιητή, όλα είναι καλά. Μόλις πάνε άνθρωποι που έχουν άποψη, φεύγουν στον ΠΑΟΚ. Γιατί. Δεν είναι όλα αυτά παράξενα. Δηλαδή, κόσμος που θέλει να πάρει πρωτάθλημα και μια ομάδα που κάνει τα πάντα για να μην το πάρει. Mm. Αυτά είναι όλα χαζομάρες, δηλαδή ο κόσμος από κάτω έχει καταλάβει τι γίνεται. Είναι βλάκι. Δηλαδή, είναι αρνήσεις σχεδόν να μιλήσεις για ποδόσφαιρο όταν βλέπεις αυτό το πράγμα. Μεταγραφές που όλο έρχονται, όλο είναι στον δρόμο, όλο κάτι φταίει, όλο κάτι θα γίνει, όλο κουτσίστρα. Οι παίχτες μας είναι όλοι κουσουρλίδες. Με εξαίρεση δύο κανονικούς παίχτες αυτή τη στιγμή, τον Μπρίγκεβιτς και τον Ρέι, έχεις τον Γκάμπος που κάνει τα πάντα μέχρι να φτάσει το τέρμα. Μόλις φτάσει το τέρμα, θα παθαίνει blackout. Mm. Ο οποιοσδήποτε έχεις, ο Λεβέκ που είναι τραυματίας, ο Λέοβατς ο οποίος είναι χειμωνιάρης. Δηλαδή, ποιοι και ποιοι δεν μιλάνε για απίστευτα πράγματα. Α, όλα αυτά που γίνονται. Εντάξει, εγώ ξαναλέω, ο κόσμος απ' έξω καταλαβαίνει. Όλα αυτά είναι πραγματικά βλακές. Είναι φανερό ότι δεν θέλει να το πάρει το πρωτάθλημα. Για μένα. Τώρα ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Μετά το να συζητάω εγώ για 4-4-2, 1 και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τι να πω, δεν ξέρω. Έγινε φίλε, καλό μεσημέρι. Αυτά είναι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν και με την τελευταία είδηση που μας βάζει γερά
και στα μπασκετικά πράγματα για φέτος, με πρώτο μάτς νοκάουτ Άρης ΠΑΟΚ στο κύπελο στα προημιτελικά. Σε λίγο όλη η κλήρωση μέσα και από το ΠΑΟΚ 24. Πριν έχει και κλήρωση στο γυναικείο μπάσκετ κλπ. Θα τα δείτε σε λίγο στο ΠΑΟΚ 24. Από αύριο θα είμαστε στη Σουηδία για τον αγώνα των play-off του ΠΑΟΚ με την Essersund. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι, βράδυ Πέμπτης, για να μεταφέρουμε κάθε εξέλιξη που θα υπάρχει από την αποστολή του ΠΑΟΚ για αυτόν τον ευρωπαϊκό αγώνα. Εδώ οι κουμπές κανονικά, θα έχουμε πολλές ανταποκρίσεις στη διάρκεια της ημέρας. Κλείνουμε σιγά σιγά. Αυτά από εμάς. Συνέχεια εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο με Χρήστο Τσαλτίδη για την επόμενη ώρα. Με ΠΑΟΚ 24 και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12.